Σε τέσσερις πυλώνες στηρίζεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών για την περίοδο 2020-2023, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι πυλώνες αυτοί είναι η καθημερινότητα, η κοινωνική προστασία, η εξωστρέφεια με τον πολιτισμό και τέλος η ψηφιακή διακυβέρνηση. Όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα και δράσεις όπως και τις χρηματοδοτικές πηγές για την υλοποίησή τους. Τον τρόπο σύνταξης του προγράμματος ανέλησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Κωνσταντίνος Σούλης, ενώ την πολιτική εξειδικεύση έκανε η αντιδήμαρχος προγραμματισμού Νατάσα Τιρούζα. Η καθημερινότητα από το μεγαλύτερο φάσμα των δράσεων αφορούν στη βελτίωση των υποδομών της πόλης, προκειμένου να λειτουργηθούν τα αιτήματα των πολιτών και φορέων σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Την κοινωνική προστασία, όπου μεγάλη σημασία δίνεται στις δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική μέρημνα του Δήμου για την προστασία των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ειδικά μέσα στις σημερινές συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε τις συνέπειες της πανδημίας, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Την εξωστρέφεια και τον πολιτισμό που μέσα στην ιδιόμορφη αυτή κατάσταση που ζούμε και έχει διαμορφωθεί, ενισχύονται οι δράσεις που προωθούν την προβολή της πόλης των Ιωαννίνων ως τουριστικό brand name, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη στήριξη εκδηλώσεων σε όλο το φάσμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Και τέλος, την ψηφιακή διακυβέρνηση, όπου σημαντικός πλάνος δράσεων είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών του Δήμου, που στοχεύει τόσο στην ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών, όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου είναι ένα σημαντικό εργαλείο, αρκεί να δουλευτεί σωστά και να το πιστέψουμε και να έχει σημαντικές εφαρμογές στο πεδίο και ταυτόχρονα να διασφαλιστούν και οι χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση αυτών των εφαρμογών. Και εκείνο το οποίο εμείς έχουμε αφήσει σαν παρακαταθήκη, θεωρώ ότι είναι σπουδαία παρακαταθήκη, είναι τέτοιες δουλειές ολοκληρωμένες, όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Θα παραθέσω, κύριε Πρόεδρε, περιληπτικά τις απόψεις μας για ένα συνοθήλευμα έργων και δράσεων που το άθεσμά τους φτάνει τα 425 εκατομμύρια, ξεκινώντας με δύο πολύ βασικές παραδοξότητες. Ο μεν συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρησιακού προγράμματος είναι στον αέρα γιατί δεν υπάρχουν μελέτες για τα περισσότερα από τα έργα που αναφέρονται σε αυτόν. Και δεύτερον, δεν υπάρχει ταυτοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου με το έργο. Πλην εκείνων βέβαια που ήδη είναι ενταγμένα, και αυτό δηλώνει ότι προχωράμε όπως μας προκύψει και ό,τι μας προκύψει. Το κυριότερο σε όλα αυτά είναι να μην γίνεται κάτι από υποχρέωση μόνο και μόνο, να βγούμε από την υποχρέωση να το κάνουμε, προκειμένου να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή στον σχεδιασμό τον οποίο έχει. Είναι εξελίξη. Δηλαδή, τις μέρες που μιλούσαμε, η κυβέρνηση που διαμορφώναμε το πρόγραμμα έβγαζε και κάτι καινούριο. Ηλεκτροψηφία, κάθε μέρα που άλλα είναι μέχρι το Γενάρη, άλλα μέχρι το Μάρτιο κτλ. Και γι' αυτό δεν φαίνεται παντού ο Αντώνης Τρίτσης όπου θα μπορούσε και θα είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα επόμενα τουλάχιστον χρόνια της θητείας μας. Θα μπορούσε λοιπόν να κοτσάρω παντού Τρίτσης και να τελειώνει η ιστορία. Ή θα βγει το νέο πλαίσιο στήριξης, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα τους άξονες. Επομένως, δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να ξέρεις εσύ σήμερα τις δυνατότητες χρηματοδότησης όλων των έργων όπου υπήρχε, με σαφήνεια φαίνεται, όπου δεν υπήρχε, λοιπόν, έρχεται και χαθούν τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα στην πορεία και θα ανοιχνεύσεις να βρεις και άλλα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.